Καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, Artistic Director στα Οικονομάκης Κομμωτήρια Plus VIP στο Χαλάνδρη. Σε προηγούμενο βίντεο το οποίο κάναμε, μιλήσαμε για το Face Metrics Pro και την προσωπολογία. Η προσωπολογία είναι ο τρόπος ο οποίος μετράμε ουσιαστικά τις αποστάσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου και καταδεικνύουμε ποια χαρακτηριστικά είναι όμορφα και ποια χαρακτηριστικά είναι ευαίσθητα, με σκοπό να επιλέξουμε το ιδανικό στυλ για τα μαλλιά, έτσι ώστε να κρύβουμε τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά και να αναδεικνύουμε τα όμορφα. Το βίντεο το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή το κάνουμε για να μοιραστούμε σε εισαγωγικά το σταυρό ισορροπίας. Είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία αναδεικνύουν ένα πρόσωπο είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν πιο έντονα, είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν χαρακτήρα ή αρμονία ανάλογα με το τι θέλουμε να προβάλλουμε. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, μία ανισορροπία ουσιαστικά στο πρόσωπο που λέγεται σταυρό ισορροπίας, την οποία και θα αναλύσουμε σήμερα. Τι είναι λοιπόν σταυρό ισορροπίας? Ένα πρόσωπο λοιπόν έχει ανισορροπία σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του. Συνήθως λοιπόν, πολλά πρόσωπα, και σε γυναίκες και σε άντρες, έχουν ανισορροπία στις πλευρές, του τύπου ότι όλα τα αριστερά είναι ψηλά, όπως είναι σε εμένα. Βέβαια, εσείς το βλέπετε αντίθετα στο βίντεο. Εγώ σας το αναφέρω ακριβώς όπως αισθάνομαι. Τα αριστερά μου χαρακτηριστικά είναι ψηλά, τα δεξιά μου λοιπόν είναι πιο χαμηλά. Πώς το παρατηρούμε αυτό? Έχω ψηλό αριστερό φρύδι σε χαμηλό δεξί, ψηλό αριστερό μάτι σε χαμηλό δεξί, ψηλό αριστερό αυτή σε χαμηλό δεξί, το ίδιο και στα χείλη. Ωραία. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να δούμε είναι τι σημαίνει ο σταυρός ισορροπίας. Σταυρός ισορροπίας λοιπόν σημαίνει ότι μπορούμε να προβάλλουμε ανάλογα και τα δύο προφίλ. Στη δική μου περίπτωση τα αριστερά χαρακτηριστικά δείχνουν πιο ψηλά, τα δεξιά χαρακτηριστικά δείχνουν πιο χαμηλά, τα δεξιά χαρακτηριστικά θα δείξουν μια πιο βαριά εικόνα, ενώ τα αριστερά χαρακτηριστικά θα δείξουν μια πιο δυνατή εικόνα. Αυτό που επιλέγουμε λοιπόν να κάνουμε στην πλευρά την οποία είναι πιο ψηλή, είναι να προβάλλουμε πιο έντονα τα αριστερά χαρακτηριστικά και να κρύβουμε τα δεξιά. Αυτό θα μπορούσε να μας χρησιμεύει σε μια φράτζα. Όταν λοιπόν έχουμε ένα μάτι το οποίο βαραίνει περισσότερο και πρέπει να επιλέξουμε το πού θα ρίξουμε αυτή τη φράτζα, επιλέγουμε να τη ρίξουμε στην πλευρά όπου πέφτει σε εισαγωγικά λίγο πιο έντονα το μάτι, έτσι ώστε να κρύψουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία βαραίνουν στο πρόσωπό μας και να αναδείξουμε τα όμορφα. Τι είναι λοιπόν ο σταυρός ισορροπίας? Σταυρός ισορροπίας λοιπόν, όπου αναφέρω ότι έχει μόνο το 5% των ανθρώπων, είναι το εξής. Όταν παραδείγματι έχουμε ένα ψηλό αριστερό φρύδι και ένα ψηλό δεξί χείλος, κάτι το οποίο είναι σπάνιο, δηλαδή να έχουμε ένα ψηλό αριστερό χαρακτηριστικό, ένα ψηλό δεξί χαρακτηριστικό σε αντίθετα σημεία. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και εδώ, να έχουμε ψηλό δεξί μάτι σε ψηλό αριστερό χείλος. Αυτό λοιπόν τι μας δίνει? Μας δίνει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι ψηλό στη μία πλευρά, ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι χαμηλό στην επάνω πλευρά και μιλάω για τα φρύδια. Στα χείλη πάμε αντίθετα, δεξί ψηλό χείλος, χαμηλό αριστερό, οπότε έχω μία ανισορροπία στις πλευρές με αποτέλεσμα να μπορώ να προβάλλω ανάλογα και το αριστερό προφίλ και το δεξί προφίλ. Αναφέρω λοιπόν το εξής. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με το σταυρό ισορροπίας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η μύτη. Η μύτη λοιπόν ως άξονας του προσώπου μπορεί στην πρώτη εικόνα 3 τέταρτα να δείχνει λίγο πιο γαμψή, στη δεύτερη εικόνα 3 τέταρτα να δείχνει λίγο πιο ψηλά. Αν παρατηρήσετε λίγο το βίντεο στη δική μου πλευρά, θα δείτε ότι εδώ πέρα κάνει ένα σήκωμα στο επάνω μέρος η μυτούλα, ενώ εδώ πέρα δείχνει λίγο πιο γαμψή και λίγο πιο βαριά στο κάτω σημείο. Προβληματιστείτε λιγάκι και μόνοι σας, δείτε τα χαρακτηριστικά σας. Εμείς είμαστε εδώ. Με το Face Metrics Pro μπορούμε να μετρήσουμε τις αποστάσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου σας. Μπορούμε να σας καταδείξουμε τον τρόπο που θα κρύβετε τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά και θα αναδεικνύετε τα όμορφα. Παρακολουθήστε τα βίντεο, δείτε τις συνεντεύξεις μας από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια τα οποία μας έχουν καλέσει σχετικά με τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στα Οικονομάκης Κομμωτήρια για να κρύβουμε τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά και να αναδεικνύουμε τα όμορφα χαρακτηριστικά σε κάθε άντρα και σε κάθε γυναίκα. Περιμένω τα comments, τα δικά σας σχόλια ουσιαστικά στο wall. Μπορώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτησή σας. Στείλτε μου τις απορίες σας στο facebook.com/economakis.gr και μαζί μπορούμε να βρούμε τρόπους για να κρύβετε τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά του προσώπου σας. Είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, Artistic Director στα Οικονομάκης Κομμωτήρια Plus VIP στο Χαλάνδρη και θα χαρώ να πάρω τις ερωτήσεις σας και να απαντήσω με ένα βίντεο στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.